Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Αθανάσιος Καρούτζος έκανε δήλωση με αφορμή το θέμα του ΣΚΟΑΠΑ Ελαφωνησίου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καρούτζος, ο Δήμαρχος Συναχωρίου επιχειρεί τον τελευταίο καιρό την κατασυκοφάντηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνεργατών του και του ίδιου προσωπικά. Συστηματικά, αναφέρει ο κύριος Καρούτζος, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και παραμορφώνει το περιεχόμενο δημοσίων εγγράφων. Για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, ο κύριος Καρούτζος γνωρίζει τα ακόλουθα. Είναι απολύτως ανακριβές ότι οι υπηρεσίες μου και εγώ προσωπικά καθυστερούμε την έγκριση του ΣΧΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου από το Φεβρουάριο του 2010. Από τον νόμο και με σαφείς εγκυκλίους και οδηγίες του ΙΠΕΚΑ είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε γεωλογική μελέτη της περιοχής, η οποία μελέτη πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις δεσμευτικές αποφάσεις του ΙΠΕΚΑ. Αυτή τη γεωλογική μελέτη έχουμε ζητήσει σε όλα τα ΣΧΟΑΠ άλλων Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης που έχουμε μέχρι σήμερα εγκρίνει. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, τέτοια ολοκληρωμένη μελέτη δεν έχει συνταχθεί. Αρνούνται. Προφανώς έχουν τους λόγους τους. Δεν μας αφορούν. Πάντως, πρέπει να είναι γνωστό στην κοινή γνώμη ότι σπίτια και άλλα οικοδομήματα δεν κτίζονται ούτε πάνω σε γύψο, ούτε μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Θα επανέλθω. Οπωσδήποτε και σύντομα. Θέλω όμως παράλληλα να καταστήσω σαφές στον Δήμαρχο Ιναχωρίου ότι στα θέματα της λειτουργίας του κράτους δικαίου, της ενδεχόμενης παράβασης καθηκόντων, του οποιοδήποτε και της υπεράσπισης της τιμής της υπόληψής μου, δεν συμβιβάζομαι ποτέ.